12 μήνες μετράμε από τότε που πήραν τον ανήφορο οι τιμές του ρεύματος και τον δρόμο για τον κατήφορο θα αργήσουν να τον βρουν βάσει των εκτιμήσεων. Η αύξηση που καταγράφεται όλο αυτό το διάστημα στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας αγγίζει το 17%. Εάν δεν υπήρχαν και τα μέτρα στήριξης της πολιτείας, η αύξηση αυτή θα ήταν και μεγαλύτερη. Για τον Μάρτιο, η τιμή της κιλοβατόρας κοστίζει 29 σέντ συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας. Για παράδειγμα, μια τετραμελής οικογένεια για 2 μήνες με κατανάλωση 1.000 κιλοβατόρων θα κληθεί να πληρώσει 290 ευρώ για μία διμηνία. Το κόστος αγοράς θερμοκηπιακών αερίων σύμφωνα με την ΑΕΚ συνεχίζει την ανωδική του πορεία, η οποία μετακυλίεται στους λογαριασμούς των καταναλωτών. Η Κύπρος και η ΑΕΚ εισάγουμε καύσιμα από το εξωτερικό. Άρα η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας αφορά κυρίως στο κόστος καυσίμου και στο κόστος αγοράς δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων. Ο μόνος τρόπος να μειωθούν τα δικαιώματα αυτά και να μειωθούν βέβαια τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας είναι όταν θα έχουμε στη διάθεση μας το φυσικό αέριο και σίγουρα η μεγαλύτερη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Κύπρο, στη χώρα μας. Όλα πάνε πάνω και πολλές είναι οι οικογένειες που δεν μπορούν να πληρώσουν τους φουσκωμένους λογαριασμούς της αρχής ηλεκτρισμού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ΑΕΚ μέσω διακανονισμών παρέχει ευκολίες πληρωμής στα νοικοκυριά. Γίνονται ευκολίες πληρωμής όταν ο πελάτης δυσκολεύεται να εξόπλισει ο λογαριασμό του. Επικοινωνεί και είναι βασικό και είναι σημαντικό ο πελάτης να ενημερώσει, να επικοινωνήσει με τα κατατόπου κέντρα εξυπηρέτησης πελατών της ΑΕΚ ότι δυσκολεύεται να εξόπλισει ο λογαριασμό του. Η κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται στη βάση των δικών της ιδιαιτεροτήτων.